παρουσιάσω και να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους τρεις φίλους που συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, τον εξαιρετικό μουσικό στο πιάνο, τον Γιάννη Φιλιππουπολίτη, την ηθοποιό Λίλη Λαμπούδη και βέβαια τον φίλο, τον παιδικό μου φίλο Κώστα Θωμαΐδη, που πέρα από τη μακροχρόνια φιλία που με συνδέει με τον Κώστα, τον Τάσο και εμένα, μας συνδέει κάτι ακόμη, η αγάπη μας για Θεσσαλονίκη, αφού και οι τρεις περάσαμε μεγάλο μέρος, ο Τάσος περνάει ήδη τη ζωή του εδώ, αλλά περάσαμε μεγάλο μέρος της ζωής μας σε αυτή την πόλη. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε τον Ιαννό για την έκδοση της συλλογής του Τάσου, το Θέατρο Αβλέα για τη φιλοξενία και την οικαστικό Χαρούλα Αδαλουπούλου για τα οικαστικά της έκδοσης. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να αναφερθώ έστω και επιγραμματικά σε ένα σύντομο βιογραφικό του Τάσου, χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε ή να ερμηνεύσουμε τη συγγραφική του πλευρά. Επιχειρώντας λοιπόν να προσεγγίσει την ποίηση του Τάσου Κουράκη, αισθάνεσαι την ευχάριστη έκπληξη που συναντιέσαι με μια ποίηση ιδιότυπη, ιδιαίτερη, που ευτυχώς δεν μπορείς να την κατατάξεις. Συναντιέσαι με μια προσωπική γραφή και ένα ύφος, επιτρέψτε μου την έκφραση, εμπειρου ή βιωματικής αθωότητας. Αλλά πώς γίνεται ένας έμπειρος της ζωής, ένας αμετανόητος ταξιδευτής να είναι αθώος? Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ποίηση αλλά και την προσωπικότητα του Τάσου Κουράκη. Διαβάζω το πρώτο ποίημα της Ενότητας. Είπε: ένα σώμα γίνεται κορμί, ο Σάκης ξαναπλάθεται η ζύμη του στην πινακωτή του άλλου και ενόησε όταν τα κορμιά του έρωτα ανασμιλεύονται, οι λεγιώνες της ιστορίας αποδομούνται. Χρόνος, επιστήμη, πολιτική, ανθρώπινη αναζήτηση γίνονται ένα στην ποίηση του Τάσου Κουράκη. Συχνά μέσα από την ποίησή του μοιάζει να βυθίζεται στην ειδονή της ανατομίας, που άλλοι θα πούν αμαρτία ή διαστροφή, να μένει εκεί να ταξιδεύει με τις λέξεις και τις αισθήσεις, όμως στο τέλος πάντα αναδύεται αθώος και σοφότερος. Γράφει σε ένα πολύ αγαπημένο ποίημα ο Τάσος Κουράκης. Τελικά θα πεθάνουμε πριν προλάβουμε να γίνουμε σοφοί, γιατί δεν κάναμε όσα λάθη θα έπρεπε. Και δεν θα γιάσουμε, γιατί δεν αμαρτήσαμε όσο αντέχαμε. Μια διαρκής άσκηση σκέψης, ενδοσκόπησης και ετοιμότητας είναι η ποίηση για τον Τάσο Κουράκη. Μια διαρκής διαδικασία επαναπροσδιορισμού κάθε έννοιας, κάθε στιγμής. Γιατί ως επιστήμον γνωρίζει καλά πως στη ζωή, όπως και στην πολιτική, τίποτε δεν διαρκεί πολύ. Κανείς δεν είναι αιώνιος. Το ερώτημα που κάθε φορά τίθεται όταν διαβάζουμε ποίηση και όταν δημιουργούμε είναι αν η ποίηση μπορεί να λύσει τα ζητήματα της ανθρωπότητας. Υιοθετώ μια απάντηση που λέει ότι σε ένα ποίημα, κανένα από τα φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο δεν λύεται. Καταλύεται όμως η συλλογιστική πτωχοκάλυψη. Και θα συμφωνήσετε μαζί μου πως ποτέ κανένας τύπος δεν ανέπρευσε κανένα καθεστώς. Ο τρόπος όμως που λειτουργεί η ποίηση θεωρώ ότι έχει μία ιδιαιτερότητα στη σχέση που έχει με την λογική. Γι' αυτό σε αυτή τη συλλογή γράφω πως δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικός τη λογική. Θα παραπατάς. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες φρούμπας ουτοπίες για να βαδίζεις έστω πάνω στο κύμα. Πολλές φορές κάθισα και σκέφτηκα τη σημασία που έχουν στη ζωή μας τα λάθη μας, αυτά δηλαδή που εκ των υστέρων κρίνουν ως λάθη. σε μία από τις προηγούμενες συλλογές είχα γράψει ότι όταν τα λάθη μου με οδηγούν σε φωτεινό μονοπάτι, τότε τα ίδια έχουν μέσα τους ψήγματα φωτός. Σήμερα έγραψα. Τα λάθη είναι τείχη που εμποδίζουν, αλλά και σκαλοπάτια που τα αφήνεις πίσω αφού πάτησες πρώτα σε αυτά. Και αν ήταν να αποφασίσεις διαφορετικά τότε, με τη σοφία του σήμερα, άραγε τι θα έκανες. Μερικά θα πεθάνουμε πριν προλάβουμε να γίνουμε σοφοί, γιατί δεν κάνουμε όσα λάθη θα έπρεπε. Και δεν θα γιάσουμε, γιατί δεν αμαρτήσαμε όσο αντέχουμε. Κάτι άλλο που με απασχολούσε και ήδη είχα ασχοληθεί παλιότερα ήταν πώς μπορεί ο καθένας από εμάς που το επιθυμεί να κατακτήσει την ιστορική ισορροπία, να μπορεί δηλαδή να ξαναβάλει τα κομμάτια του στη σειρά για να αποκτήσει μια ψυχική ηρεμία. Τότε είχα γράψει: η ισορροπία δεν είναι η συναρμολόγηση της κούκλας της ψυχής μας από τις καταξισκισμένες σάκες μας. Η ισορροπία είναι το σώμα σου να ταιριάζει στα ρούχα του άλλου, το κεφάλι σου στο στήθος του άλλου νου και η καρδιά σου να δένει με όλες τις ανέστιες ψυχές. Σε αυτή τη συλλογή, θεωρώντας ότι έπρεπε να προχωρήσω περισσότερο, έγραψα. Όλοι είμαστε παραλλαγή του διπλανού μας. Ένα τυχαίο λάθος στα χιλιάδες αντίγραφα της ζωής, που κάτω από τις ίδιες συνθήκες θα κάναμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Θα ακολουθούσαμε σχεδόν τα ίδια βήματα. Κι όμως, σε αυτό το σχεδόν συμπυκνώνεται όλη η προσωπικότητα και η μοναδικότητά μας. Είμαστε λοιπόν ένα σχεδόν. Τίποτα άλλο. Πλην όμως υπέροχο και μοναδικό, όπως άλλωστε και όλοι οι άλλοι.